Λοιπόν, είμαστε και πάλι εδώ παρέα με την Ανάσα Θοδωρίδου. Τη βάλαμε να ξαπλώσει και μου παραπονιέται και μου λέει γρήγορα θα κοιμηθώ τώρα. Μα κάτσω και ναι, εδώ πέρα. Όχι, μαύρη στο μαύρο καναπέ, τέλεια ταιριάζω. Ο παιδιά, χαμό. Δεν υπάρχει αυτό. Χαμό. Είσαι για φωτογράφηση. Ένα φωτογράφο να φέρουμε. Χαρά. Μυρτό κατευθείαν να κάνουμε εδώ ένα φώτο σου. Την κοιτάξτε την εδώ πέρα. Την κοπελάρα μα. Λοιπόν, Νατάσα, ας υποθέσουμε. Εγώ κοιτάω εκεί, έτσι. Ναι, ναι, κοιτάς εκεί την κάμερα του. Έχεις πάει καταρχάς σε ψυχολόγο ποτέ, σε έχω ξαναρωτήσει. Ποτέ. Με έχεις το ρωτήσει, όχι, δεν έχω δεν πάει. Πρέπει να πάμε. Όχι μαζί. Όχι. Ούτε εγώ έχω πάει. Πόσος κόσμος έχει πάει. Έχεις ανάγκη να πας. Στανταράκι. Και. Αλήθεια λες. Α, για πλάκα. Εννοείται. Νιώθεις ότι θες να πεις κάτι κάπου. Έλα σπίτι ένα βράδυ να τα πούμε. Καλά, έτσι έλα και εσύ σπίτι βράδυ να τα πούμε. Αλλά ρε παιδάκι μου, να μου ανοίξει την ψυχή σου, ρε. Σε έναν επαγγελματία άρεσε να τάσα. Εντάξει, δηλαδή αυτοί όλοι που πάνε έχουν πρόβλημα, όλοι σώνουν και καλά πάνε. Όχι, να σου πω κάτι. Δεν θεωρώ ότι είναι κακό. Ναι. Γιατί πιστεύω ότι κάποιοι άνθρωποι που έχουν εξειδικευτεί σε αυτόν τον τομέα, στην ψυχή του ανθρώπου, αν και δεν πιστεύω ότι η ψυχή του ανθρώπου ποτέ μπορεί να μπει κάποιο μέσα και να καταλάβει τι γίνεται. Ενδεχομένως όμως μπορεί να δίνουν μια βοήθεια, αλλά ξέρεις τι πιστεύω. Πιστεύω ότι είναι σημείο των καιρών μας, γιατί δεν ακούμε, μόνο μιλάμε. Mm. Δηλαδή εμείς οι δυο μπορεί να μιλάμε και εγώ την ώρα που μου μιλάς να σκέφτομαι τι θέλω να σου πω εγώ, ναι, και όχι τι μου λες εγώ να σκέφτομαι, θα σου πω εγώ μετά. Ίσως αν ήμασταν πιο κοντά, ρε παιδί μου, οι άνθρωποι, να μην είχαμε ανάγκη να το πούμε σε έναν ειδικό. Ωραία, τώρα αν έχεις κάποιο σοβαρό πρόβλημα. Γιατί εμείς δεν έχουμε και σοβαρά προβλήματα. Ωραία, μετά την εκπομπή έρχομαι σπίτι σου. Δεν σε βλέπω και πολύ. Έχουμε σοβαρά προβλήματα. Όχι. Εντάξει. Ο υγεία είναι το μόνο το πρόβλημα. Όχι, ψυχικά εννοώ, ψυχικά. Άβησε ψυχή του ανθρώπου να δώσει. Ναι, αλλά εγώ μια χαρά σε βλέπω. Μου έρχεται καπριώνη καμιά μέρα και με κυνηγά στο σπίτι απ' έξω. Α, τέτοια προβλήματα ξυπιανή μου. Όχι, πια. Καλά, εσύ με τη βίδα. Αυτό που μου λέγε πριν στην αρχή, μιλά καρή καμιά βίδα. Ένα κλικ. Ένα κλικ. Ένα κλικ. Χτύπα ξύλο, θέλω να πιστεύω δεν έχω. Τότε τι έχει ανάγκη να πα, α πούμε, σε έναν ψυχολόγο να. Είναι άλλο ψυχολόγος, άλλο ψυχίατρος. Εγώ λέω για ψυχολόγος. Αυτός τι να του πει. Και... Ναι, δεν έχω πάει για να ξέρω, αλλά ναι, οκ, θα ήθελα. Θες να γίνεις ο ψυχολόγος μου σήμερα. Άμα. Πάμε. Εγώ να γίνω, εσύ τώρα. Να γίνεις. Α, τώρα εγώ εκπομπή. Δεν είμαι ναι, στο ναι. Τέτοιο. Τώρα γίνω ο ψυχολόγος, εννοείται. Λοιπόν, ας υποθέσουμε ότι έχεις ένα μεγάλο break από τη δουλειά σου. Και είναι η τέλεια ευκαιρία να φύγεις για ένα, ας πούμε, πενθήμερο χειμερινό ταξίδι. Πέντε μερούλες, ό,τι πρέπει. Δεν γίνεται να το κάνουμε καλοκαιρινό, γιατρέ μου. Καλοκαιρινό, δεν παίζει ρόλο το παιχνίδι αυτό, εντάξει, καλοκαιρινό λοιπόν. Λοιπόν, θέλω να μου πεις καταρχήν ποια βαλίτσα θα πάρεις από τις παρακάτω που θα σου πω. Τη μαύρη, την πράσινη, την καφέ ή την κόκκινη. Την καφέ. Μου λες ότι θα πάρεις την καφέ βαλίτσα. Μάλιστα, πολύ πολύ ωραία. Η βαλίτσα που έχεις διαλέξει λοιπόν, έχει ανοιχτή, την έχεις ανοίξει δίπλα στην ντουλάπα. Βάζεις μέσα σε αυτήν τα ρούχα σου. Θέλω να μάθω, α, εδώ κολλάει το χειμερινό όμως, οπότε πάμε πάλι στο χειμερινό ταξίδι. Την καφέ θέλω θα πάρω πάλι. Ωραία, θέλω να μάθω αν στη βαλίτσα θα βάλεις μέσα και την ομπρέλα σου. Βάζω πάντα ομπρέλα, ναι. Βάζεις ομπρέλα. Λοιπόν, πολύ πολύ ωραία, προχωράμε. Είσαι έτοιμη... Τι σημαίνουν άραγε αυτά, ποιος ξέρει. Θα σου πω σε λίγα λεπτά. Είσαι έτοιμη για αναχώρηση. Αν υποθέσουμε ότι πήρες την απόφαση για να φύγεις ταξίδι το πρωί της ίδιας ημέρας που χαλαρά σε έχω να παίρνεις τέτοια απόφαση τελευταία στιγμή εσύ. Χαλαρά όμως, νομίζω ότι μόνο εσύ ταξιδεύεις και όχι με πρόγραμμα. Όχι. Πόσοι για άνθρωποι πες. Γνωρίζουν ότι πρόκειται να φύγεις, αν τα αποφάσισες την ίδια μέρα. Έχεις απαντήσει, εγώ θα σου δώσω απάντηση. Εσύ θα μου πεις. Πόσοι η οικογένειά μου. Λοιπόν, θες να μου πεις... Δηλαδή οι κόρες μου, η θεία μου... Θέλω να μου πεις νουμεράκια στο περίπου. 2, 3, 4, 5 άτομα, 6... 4. 4 άτομα. Ωραία. Και πάμε και στο τελευταίο. Μπαίνοντας στο αεροπλάνο, αν υποθέσουμε ότι πας αεροπορικός, συναντάς εντελώς... Έλα. Α, μπορεί να πάω και με το αυτοκίνητο. Με αυτοκίνητο ή με ένα πλοίο, αν πας, αν λέγαμε ότι είναι καλοκαίρι. Χειμώνα με πλοίο ή με ναι, τρελή. Εντάξει, okay. Κοίταξε, υπάρχουν και άλλα μέσα όπως είναι το τρένο, το κτέλ. Το τρένο. Λοιπόν, το λεωφορείο δηλαδή. Το λεωφορείο. Λοιπόν, μπαίνοντας στο αεροπλάνο, συναντάς εντελώς στοιχεία ένα πολύ κοντινό σου άνθρωπο. Θέλω να μου πεις ποιος άνθρωπος είναι αυτός. Τι θέση δηλαδή έχει στη ζωή σου. Δεν το κατάλαβα. Μπαίνοντας στο αεροπλάνο, συναντάς εντελώς στοιχεία έναν άνθρωπο που τον θεωρείς κοντινό σου. Αυτός μπορεί να είμαι και εγώ για να σου δώσω παράδειγμα. Α, τώρα κατάλαβα. Οκ, okay, ναι, ναι, ναι. Πατέρα σου, θα ήθελα να σου... είναι ένας πολύ καλός μου φίλος. Μπορεί να είναι χαρά, μπορεί, ξέρεις. Αυτό λέω, ναι. Ένα άνθρωπο που αισθάνεσαι όμορφα μαζί του. Ένας πολύ καλός μου φίλος. Θέλω να μου πεις ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος. Δηλαδή τι θέση έχεις στη ζωή σου. Είναι ένας κολλητός σου. Ναι, ναι, αυτός. Ε? Ναι, ένας κολλητός μου. Ένας κολλητός. Κολλητός ή κολλητή. Δεν με πειράζει, αρκεί να είναι φίλος μου πολύ κοντινός.
είτε άντρα είτε γυναίκα. Μπορείς να μου πεις όνομα, σου έχετε κάποιες αυγές στο μυαλό που θα μπορείς να πετύχεις. Υπάρχουν ονόματα. Πες με ένα όνομα. Μα σου πω τη Χαρά. Τη Χαρά. Και κοιτάω αλλού. Έχω μπει στο ρόλο πολύ καλά. Εννοείται, θα κοιτάσαι και εγώ που να κοιτάζω και την καμέρα. Λοιπόν, πάμε για τις απαντήσεις μας. Έχουμε το ταξίδι λοιπόν αυτό. Φεύγουμε για ταξίδι, φεύγεις ταξίδι πενθήμερο και διαλέγεις την καφέ τσάντα. Λοιπόν, αν επιλέγεις την καφέ τσάντα, λέει εδώ πέρα το χαρτί μου, είσαι σε μια πολύ καλή φάση συναισθηματικά. Όμως, στη ζωή αυτή δεν μπορείς να τα έχεις όλα. Σε άλλη ζωή. Τι να το κάνω. Οπότε, λέει εδώ το χαρτί μου, πιστεύεις ότι αφού είσαι καλά συναισθηματικά, πρέπει να ασχοληθείς περισσότερο με τα επαγγελματικά. Ισχύει αυτό τώρα ή όχι? Όχι. Δεν είσαι καλά συναισθηματικά. Συναισθηματικά εγώ πάντα είμαι καλά, γιατρέ μου. Απλά δεν θεωρείς ότι εμένα η καρδιά μου είναι πάντα σε απλά καλά. Απλά δεν θεωρείς ότι θες να ασχοληθείς περισσότερο με τα επαγγελματικά. Αλλά αυτό δεν συμβαίνει τώρα, γιατί ασχολούμαι μόνο με τα επαγγελματικά μου αυτή την εποχή. Άρα καλά το λέει λοιπόν αυτό. Άρα ασχολείσαι με τα επαγγελματικά περισσότερο. Α, ναι. Αυτό λέει. Αυτό λέει. Ναι. Okay.